Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Ένα podcast το οποίο είναι σουρεάλ και κωμικό και απευθύνεται σε παιδιά και σε μεγάλους. Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε, κυρίως μεγάλους. Ελπίζω να μην ακούνε παιδιά. Όπως και να έχει, είναι ένα super special επεισόδιο γιατί είναι αυτό το επεισόδιο που ηχογραφήθηκε στην μία παράσταση που έγινε τον Οκτώβριο στον Ορφέα. Είναι ένα live podcast ηχογραφημένο και έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο εγώ και ο Στέλιος Ανατολίτης τον ένα και μοναδικό, τον φοβερό κωμικό Δημήτρη Χριστοφορίδη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live επεισόδιο της Μαρμελάδας Φράουλα. Είμαστε στον Ορφέα, στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος Νέγρη. Δίπλα μου έχω το Χάρη Νταρζάνο. Και τον ένα και μοναδικό Δημήτρη Χριστοφορίδη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε κανονικά, δηλαδή δεν θα βγάζει τίποτα νόημα, ξέρετε, κλασικά. Αλλά θέλω να σας πω, αν κάποιοι, επειδή θα ρωτήσουμε, αν έχετε να μας κάνετε ερωτήσεις σε αυτά που λέμε ή οτιδήποτε, όποιος θέλει να αρχίσει να σκέφτεται ερωτήσεις στη διάρκεια, να το κάνει και θα. Αυτό. Δημήτρη, καλώς ήρθες στη Μαρμελάδα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βέβαια, εντάξει, επειδή δεν ήρθε ο Βίρονας. Εντάξει. Χριστοφορίδη, θα δούμε. Δεν έρχεται ο Βίρονας, βέβαια. Χριστοφορίδη, εννοείται. Τέλεια. Θέλω να πω ότι θα είμαστε εδώ λογικά, αν όλα πάνε καλά, μια φορά το μήνα, Δημήτρη. Οπότε χωρούσες. Δεν είναι ότι σε είχαμε για πιο μετά. Μας τα είπαν κι άλλοι που την είχαν πιο μεγάλη. Χωρούσες, θα είμαστε εδώ για ένα μήνα. Ναι, θα δούμε. Σήμερα είχα να πάω σε κάτι γενέθλια, δεν μπορώ. Θέλω ένα counter για το πόσες, ένα μετρητή για το πόσες φορές θα πει ο Δημήτρης σεξουαλικό πράγμα. Αυτό μόνο. Θα το βάλω από το συνείδητό μου. Ο Φρόιντ λέει ότι τα πάντα στη ζωή πηγάζουν από το φόβο του θανάτου και από τη διάθεση ειδονής. Οπότε ή για το θάνατο ή για το σεξ θα μιλάμε. Sorry. Ωραία, μπορείς να ειδονιστείς και με κανένα game στο PC. Γιατί πρέπει να είναι μουνιά μονίμως. Βρήκε τον άνθρωπο. Σας μίλησα εγώ για τη σεξουαλικότητά μας. Ήμουνα κομπλέ. Σας απενεχοποίησα λίγο τις τσόντες με τα χταπόδια στα μουνιά. Θέλετε να ακούσετε Στέλιο Ανατολίτη να τον παίζετε με Counter Strike? Δεν είστε στο κοινό μου. Δεν είστε στο κοινό μου. Δεν παίζω counter. Εμείς θέλουμε ανομαλίες. Θέλουμε λεσβίες, γκέι, αλλαξοκολλιές. Παρένθεση, Χαριζάνης έχει κάποιες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη στο Wonderwall στην Ταράτσα. Έχει γράψει ένα κομμάτι γιατί κάνει και DJ, το οποίο έχει τη φωνή του Χαριζάνη. Θα την ακούσετε την Κυριακή, είναι στο καλεσμένο στη Μαρμελάδα. Και έχει γυρίσει το κομμάτι το «Γουστάρω ανομαλίες». Και απλά παίζει ένα μπίτι. Σταματάει. Γουστάρω ανομαλίες. Ο Χαριζάνης είναι ο καλύτερος MC στην Ελλάδα, να το ξέρεις. Άνετα. Πολύ άνετα. MC, αυτός που παρουσιάζει, έτσι το λέμε, είναι Master of Ceremonies. Πώς είσαι από εδώ, γουστάρετε, Χαρούλη? Γιάννη Χαρούλη. Αλάκα, δες εδώ, πόσες έχουν ψηθεί με το κολαράκι σου, δες. Δες τώρα, αυτές σε βλέπουν και λένε αυτό το τραχανό αγόρι. Ευτυχώς που είναι έτσι ευαίσθητο να το διακορέψουμε. Χάρη πάντως να ξέρεις ότι ένα ποσοστό θέλει και τη μάσκα. Ναι, εντάξει, ευτυχώς, γιατί δεν φαίνεται ότι κοκκινίζω τώρα γι' αυτό. Εντάξει, σκεφτόμουν τώρα, θα σου πω, επειδή το ξεκίνησε και έτσι ο Δημήτρης, αυτό δεν θα φάνει στο podcast, αλλά δεν είμαστε στημένοι ραντεβού στα τυφλά. Αλλά με τους διάσημους που ήταν ο Χάρη Κλέιν, ο Πάντζας και ο Κωνσταντίνου. Το πολύ τραγικό που προσπαθούν να κάνουν και αστεία. Κόβω. Το πολύ κρίνζι. Ακούστηκαν οι λέξεις Πάντζας και Κωνσταντίνου σε αυτό το podcast. Ναι, ξεκινήσαμε. Ταυτίζομαι με Πάντζα, ρε φίλε. Ποιος είναι ο Πάντζας? Τώρα, εντάξει. Και γιατί να ταυτιστώ? Ταυτίζομαι, νομίζω, πιο πολύ, αυτοί που με γνωρίζουν λένε ότι πιο πολύ τους θυμίζω τον τον Τσιβιλίκα, ναι, full Τσιβιλίκα. Επειδή έχει jazz hands ο Δημήτρης, γι' αυτό. Δηλαδή είμαι full Τσιβιλίκας, πω. Τι ξέρω. Τα χέρια, ναι, τα χέρια. Ο Τσιβιλίκας είναι ψυχοπαίδι του Κωνσταντίνου? Όχι. Ο Τσιβιλίκας ήταν μάλιστα. Χειρονομιστικά. Όχι. Ο Τσιβιλίκας μάλιστα είχε και μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια σε σχέση με το. Δηλαδή, αν θυμάσαι, δεκαετία 80 γινόταν ένα. Σαφώς και θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί. Μην γελάτε τώρα με αυτά το Ανατολίτη. Το κοινό του τώρα εδώ πέρα, αριστεροί και περίεργοι όλοι. Ο Δημήτρης γνωστός δεξιός, δηλαδή. Έπινε μπύρες με τον δήμαρχό μας.
Ο Τσιβιλίκας λοιπόν ήταν ένας πάρα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Δεκαετία του 80 είχε κάνει ο Μίμης ο Πλέσας μια εκπομπή, η οποία την παρουσίαζε ο Μίμης ο Πλέσας. Ναι, ρε παιδιά, κάνει ο Μίμης Πλέσας μια εκπομπή. Ποιος θα την παρουσιάσει, η Μελίνα Μερκούρη? Τι σας φαίνεται περίεργο? Ήταν ο Μίμης ο Πλέσας, ήταν αυτός που έκανε το ρεμπέτικο, με το μουστάκι και τα μακριά μαλλιά. Ο Φέρης, μπράβο. Και ο άλλος παρουσιαστής ήταν ο Τσιβιλίκας. Και φέρνανε μουσικούς και τέτοια, ήταν ο Θοδωράκης και πάντα, ξέρεις, ρωτούσε πολύ καλλιεργημένα πράγματα και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, για καλλιεργημένους, ας πούμε αυτό. Ναι, εντάξει, εννοείται. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, δεν έσκασε μάνα εξ ουρανού. Είναι η κουλτούρα μας, ναι. Έτσι, δεν είναι. Μισό. Γιατί okay, είναι η κουλτούρα μας, αλλά είναι το πιο εξευγενισμένο. Το πιο ρεμπέτικο, το πιο μουσική. Δηλαδή, σπάνια γίνεται μπουζούκια. Έχω να ρωτήσω, έχεις και εσύ την εντύπωση ότι βλέπουμε. Έχω μπει σε ένα μπέντερ να δω βίντεο παλιότερα της ελληνικής τηλεόρασης, λέει παιδί μου, και βλέπω, ξέρω, είδα εκείνο το διάσημο με τον Ραφαηλίδη και τον Σαββόπουλο, ας πούμε, και λέω, αυτά δεν υπάρχουν πλέον στην ελληνική τηλεόραση. Ή, για παράδειγμα, είχε μια ομιλία, είχε μια ομιλία με τον Καστοριάδη, την οποία... Ευτυχώς. Περίμενε, ρε μαλα... Μα συγγνώμη, κατάλαβες τίποτα εσύ? Την έχω δει την εκπομπή 200 φορές. Με τον Καστοριάδη. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, άλλο αν έχεις καταλάβει. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον κάτι ενδιάμεσο σε αυτό. Δηλαδή, να φέρουμε λίγο κάτω αυτό να το καταλάβουμε και να ανεβάσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι πάμε και κόβουμε οριζόντια τα πάντα. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται όχι, λίγο... όχι. Αυτό μου φαίνεται πολύ ελιτίστικο που λες. Δηλαδή, εγώ θέλω Big Brother, θέλω. Bachelor, ναι, πώς είναι ελιτίστιο? Σου λέω ότι ας υπάρχουν αυτά, ας υπάρχει και κάτι ακόμα όμως. Δεν λέω αν μην υπάρχουν αυτά. Ποιος θα τα κάνει δηλαδή, ο Λιάγκας? Εσύ. Εγώ γιατί να τα κάνω? Εγώ θέλω εσένα. Εδώ πέρα τώρα μαζεύτηκαν 15 άνθρωποι γιατί πιστεύανε ότι θα έρθει ο Βύρονας. Πλάκα μου κάνεις. Τι εννοείς? Εδώ οι μισές θέλουν να μπουν χαρούλι. Και ένας εκεί μπροστά. με αυτό το φουλάρι. Καθόλου γκέι. Τόσο γκέι που μπορεί να ρουφέξει μπαλάκι του τένις μέσα από λάστιχο. Μπλουπλου. Να σου πω, αυτό είναι ότι τι θα σου ρουφήξει αρχίδι μέσα από το πέρα. Όλο παιδί. Πώς βάζει σκούπα όταν μαζεύει τα γυαλιά και καβλώνει επειδή μαζεύει σκούπα, ακούς το γυαλί. Έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό το επεισόδιο. Να, η κοπελίτσα γελάει που έχει το μαλλί το σπαστό. Γιατί? Νομίζω ότι είμαι πολύ αστείος. Καλά πάει αυτό. Ναι, ναι, καλά πήγε. Αυτά, καληνύχτα. Θα μας κλείσουν. Ευτυχώς δεν βγαίνουμε σε κάπου που το τσεκάρει το εσούρου. Κοίτα, στην αρχή το πήγε λίγο για έρθει για δεύτερο πρόγραμμα. Ναι, ναι. Αλλά μετά εντάξει. Χριστοφορίδη σε ρα ελάσον. Με τσέμπολο. Ωραία. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Έτσι, πάμε κλασικές στήλες του podcast, γιατί ο Δημήτρης θα μας πει κάτι τώρα. Ας πούμε, έβαλα χταπόδι σε μουνί. Ξεκινάω από εκεί. Λοιπόν, η εβδομάδα μου ήταν πάρα πολύ βαρετή. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που με κράτησε είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιατί τα τελευταία 5,5 χρόνια με αυτό ασχολούμαι. Δηλαδή, βλέπω ότι ανεβάζει το Omnia TV και τέτοια. Και κάθομαι, τρώω και τα βλέπω, ας πούμε. Λίγο στεναχωρέθηκα που μπήκανε φυλακή. Okay. Δεν ήθελα να μπουν. Δεν θέλω να χάνετε έτσι το τρας στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή. Όπως είναι σαφές από τι πριν. Ναι, ρε φίλε, γιατί όταν κάθεσαι να φας το μεσημέρι, τι θα δεις καινούριο. Θα δεις, ξέρω εγώ, καμιά τρασίλα, τον Τζουκαλά, ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω συνήθως τους λόγους στους παλιούς στις εκπομπές που ήταν οι χρυσαυγίτες και λέγανε κάνει βλακίες. Και καθόμουν και έτρωγα και τους έβλεπα και χαιρόμουν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο για την κοινωνία. Είναι αρκετά, ναι. Γιατί σφαχτήκαν άνθρωποι, αλλά. Αλλά τα έχω κάνει download αυτό. Εντάξει. Τα βλέπω. Όχι, όμως είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο, ναι. Η τελευταία μου σκέψη στη βδομάδα αυτή που έκανε, νομίζω ότι όσοι με ακολουθείτε στα social την έγραψα σήμερα, είναι ότι ο Κασιδιάρης μου θυμίζει αιμορροίδα. Το είδα σήμερα. Δηλαδή μου θυμίζει αιμορροίδα. Και έγραψα και ένα πολύ ωραίο αστείο ότι ο φασισμός και ο ναζισμός είναι σαν τις αιμορροίδες. Άμα τις αφήσει να μεγαλώσουν, τρέχει αίμα. Βαθύ. Τέλος πάντων, πληρώνετε να ακούτε και κάτι καλό. Δεσποινής.
Τι θες, ένα λέει, ποτό. Εντάξει, ένα μπορούμε ποτό. Να έχουμε ένα ποτό για τον Δημήτρη σε κάποια ένα φάση. Ένα μπακάρτι κόλλα μεστημένο. Και ένα τζάκ εδώ με δύο παγούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χάρης τίποτα, θα πεθάνει. Μια ναι, εντάξει, εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Για το Χαρούλι. Λίγο μια πορτοκαλάδα για το παιδί. Είναι σε κάποιο, νομίζω, όταν είχαμε τον Κουτάνη καλεσμένο, είπαν ότι ο Χάρης μίλησε πολύ λίγο και προσπάθησα να εξηγήσω ότι όταν έχεις τον Κουτάνη, εγώ ήμουν το φρένο. Δηλαδή, εγώ μιλούσα για να σταματήσει να μιλάει ο Κώστας και απλά ο Χάρης ο καημένος ήταν τρομαγμένος. Δεν θα πάει αυτό, δεν θα πάει. Τώρα, ας πούμε, θα μπορούσα να λείπω από ό,τι καταλαβαίνετε. Όχι. Αυτό θέλω να πω, ότι τώρα έχεις να αναπτυχθείς, γιατί ο Δημήτρης είναι ευγενικός σε αντίθεση με τον Κουτάνη. Όχι, εντάξει. Δεν βλεπόμασταν. Αυτό είναι το πρόβλημα του Κώστα. Δεν βλέπετε. Όχι, τίποτα. Πλάκα κάνω. Κώστα, σ' αγαπάμε. Περίπου. Εντάξει. Εγώ ήθελα να πω για αυτό που λέγε τη Χρυσή Αυγή ο Δημήτρης, ότι και το είχα σκεφτεί σαν αστείο, δεν το πόσταρα ποτέ. Δεν το πόσταρα ποτέ αυτό το αστείο. Ότι δεν είναι λίγο περίεργο τώρα που αναγκάζονται οι αστυνομικοί να συλλάβουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Εμένα δεν μου θυμίζει αιμορροίδα, μου θυμίζει αυτοάνωσο. Γιατί επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό. Ναι. Πολύ καλό αστείο. Και μου θυμίζει και γιατρό τώρα που ξυρίστηκες. Αυτό ήθελα να πω πριν που σε έβλεπα πίσω. Μου θυμίζεις γιατρό που είναι στην ειδικότητα. Οφθαλμίατρο. Πες μου ότι μου θυμίζει οφθαλμίατρο. Οφθαλμίατρο. Τι οφθαλμίατρο θα πω. Έχω μια φάση με τους γιατρούς. Έχω μια πολύ ειδική σχέση, να το πω αυτό. Ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν γιατρός, αλλά νομίζω ότι παίρνει ο κάθε άνθρωπος κάτι από το επάγγελμά του. Δηλαδή, βλέπεις ρε παιδί μου, ας πούμε τον Ανατολίτη. Βλέπεις την κωμωδία του και έχει πολύ μουσική η κωμωδία του. Έχει μια λυρικότητα. Βλέπεις, ας πούμε, την κωμωδία του Χάρη. Και έχει μια. Τι δουλειά κάνεις κανονικά? Πληροφορική. Έχει μια πληροφορική. Δεν έχει αυτή. Πληροφορικήλα. Έχει μια πληροφορικήλα, δηλαδή. Πώς ακούς μια τραγουδίστρια η οποία, ας πούμε, τραγουδά έτσι πολύ σαν τη Δάρα και της λες βάλε λίγο βυζάκι στη φωνή. Δηλαδή, το χιούμορ του τέτοιου είναι του πληροφορικά. Εξηγάς και πώς τον λένε. Τον είπε τέτοιο αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Επειδή θέλω να πω κάτι και ξεχνάω. Δηλαδή, το χιούμορ του Ταρζάνου είναι λίγο χιούμορ πληροφορικάριου, γλυκούλι, δεν βρίζει. Είναι το ταπεινό παιδάκι που κάνει προγράμματα. Είναι λίγο γλύκισμα. Ο Στελάκος, ρε παιδί μου, είναι λίγο μουσικός. Το καταλαβαίνεις, ας πούμε, και τα αστεία του και η φωνή του και ο ρυθμός του είναι μουσική, ας πούμε. Λοιπόν, με τους γιατρούς, σκεφτόμουν ότι το ντύσιμό τους παίρνει κάτι από την ειδικότητά τους. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, χειρούργο και είναι σαν του ΣΥΡΙΖΑ, τον τέτοιο. Τον Πολάκη. Τον Πολάκη είναι, ρε παιδί μου, αγριάνθρωποι, ας πούμε. Σφάζουνε, ας πούμε. Θες να σου πω, ατάκα, κουβέντα με τρεις χειρουργούς, ρε παιδί μου, σε πολύ σημαντικό περιστατικό. Μιλάμε τι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Και κάτι συζητάμε για τη χειρουργική και αυτά, ρε παιδί μου. Και μιλάμε για το Imodium. Ωραία. Μιλάμε για το Imodium και τους λέω, ρε παιδί μου, εγώ παλιός χημικός κάποτε, ας πούμε. Ναι. Και παλιός. Γενικά οι διάρειες με έχουν. Ωραία, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ο Χάρης όταν χύνει δεν λέει σ' αγαπώ. Μόνο εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι ο Χάρης όταν χύνει κάνει compile. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά ήθελα να σου πω... Γι' αυτό θα μου λέξει η κοπέλα εδώ από το... Η Βάσκε Τριφύλλη. Ιού. Πόσο άσχημο. Λοιπόν, και γυρνάω και λέω Imodium, ρε παιδί μου, παλιό φάρμακο, στούκα. Δηλαδή, στα παλιά τα φάρμακα έπαιζε αυτό. Δεν είχαν καμιά τεχνολογία. Βρίσκαν μια ένωση και λέει θέλω να κόψουμε τη διάρκεια. Λες, εντάξει, αυτό. Παίρνει την ένωση, κόβει τη διάρκεια. Και τι άλλο. Εντάξει, ανεβάζει την πίεση, προκαλεί εγκεφαλικά, αλλά τη διάρκεια την κόβει. Λες, αυτά τα παλιά τα φάρμακα, τα γκντούπ, ρε παιδί μου. Και συζητάμε για την ιατρική και μου λέει, κοίτα, εμείς δεν είμαστε γιατροί. Εμείς τέτοια φάρμακα προτείνουμε. Εμείς είμαστε υδραυλικοί. Δηλαδή μπαίνουμε, κόβουμε, κολλάμε, δουλεύει, δούλεψε. Γεια σας. Δεν θα πάω εγώ τώρα να δω κύτταρα, να κάνω. Είναι αυτό που λες. Είναι υδραυλική. Και το λένε και οι ίδιοι, ας πούμε. Ότι εμείς μπαίνουμε, κόβουμε, ράβουμε, έκλεισε, δουλεύει, είναι μηχανικό επάγγελμα. Ενώ οι καρδιολόγοι και οι οφθαλμίατροι έχουν μια κομψότητα. Δεν ξέρω αν έχετε δει καρδιολόγο ή οφθαλμίατρο. Γιατί τα όργανα με τα οποία ασχολούνται είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Δηλαδή το μάτι είναι πολύ ευαίσθητο όργανο, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητο όργανο. Οπότε βλέπεις καρδιολόγο ή οφθαλμίατρο και είναι πάρα πολύ κομψή. Δεν έχω δει ποτέ οφθαλμίατρο, που πάω συχνά λόγω της μυωπίας, που να μην φοράει ωραία παπούτσια. Είναι φοβερό αυτό.
Ενώ ας πούμε βλέπεις κάτι αναισθησιολόγους, ας πούμε κάτι σαμπό, κάτι κόκερς, κάτι... Ποιος που πάει τώρα αυτός να πάει κάτι, κατεβάζουν τις μάσκες και καπνίζουν, ας πούμε. Σαν χειρουργείο πάει. Ναι, ναι, μαλάκα. Θα περίμενες από ορθοπαιδικό να έχει ωραία παπούτσια, γιατί όταν πας με λουπάγκο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα δεις? Πώς λέει ο Μαθιουδάκης, υπάρχει χώρος για όλα τα αστεία, εντάξει. Πρέπει να τον φέρουμε το μαλάκα, αλλά δεν ξέρω αν θα έρθει ο ηλίθιος. Εγώ πάντως το σκεφτόμουν αυτό σήμερα. Νομίζω ότι μπορώ να ξεχωρίσω από πλήθος χιλίων ατόμων ποιος είναι οδηγός λεωφορείου. Βασικά πούλμαν, όχι λεωφορείου. Πούλμαν. Ναι, είναι πολύ. Φέρ' το λίγο στο μυαλό σου. Έχεις πάει εκδρομές με το σχολείο, έχεις πάει ρε παιδί μου γενικά με πούλμαν, ξέρω εγώ. Δεν είναι πολύ, άνθρωποι πολύ διακριτοί. Αυτός, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα. Όχι, όχι. Όχι, εδώ πέρα. Ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε. Βέβαια. Ολογκόμενος τώρα. Γιατί ρε, δεν οδηγάνε λεωφορείο. Έχει σκάσει μουνίλα με στη μάπα μας. Ποιος από εδώ πέρα θα μπορούσε να κάνει αυτό το τέτοιο, αυτό το επάγγελμα. Ναι. Θες να διαλέξουμε λίγο από το κοινό επαγγέλματα. Δηλαδή τον έχουμε φέρει, προσέξτε, και θα προσβάλλει και το κοινό. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ωραία, αυτή ήταν η συζήτηση που έχουμε μέσα. Δηλαδή με το Στέλιο συζητούσαμε τη σχέση που έχουμε με το κοινό μας. Δηλαδή είμαστε και οι τρεις πολλά χρόνια κωμικοί. Και είναι φυσιολογικό, επειδή η κωμωδία είναι μια πολύ άμεση τέχνη, έτσι, είναι αφηγηματική. Χτίζουμε μια σχέση με το κοινό μας. Ο Στέλιος έχει προτιμήσει να χτίζει μια σχέση βασισμένη στο μανιφέστο. Δηλαδή είστε εδώ πέρα πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, είναι επαναστατικός τέτοιος. Θα πει κάτι, πολύ από κάτω θα σκέφτεστε. Πες τα αγόρια, λέει. Πώς τα λέει έτσι, αυτά τα αγόρια. Ενώ εγώ είμαι που είμαι λίγο πιο εσωστρεφής, λέω πράγματα πιο κοντά σε μένα, δηλαδή θα πω για τις φαντασιώσεις μας και ξέρω εγώ ότι... Ρε μαλάκα, σε αγχώνει το πλήθος που είναι ο εαυτός σου σε καθρέφτες. Ναι, έχεις πρόβλημα, δεν είναι ότι δηλαδή... Με αγχώνει πάρα πολύ το πλήθος και δεν θέλω να έχω καμιά σχέση και προφανώς θέλω να προσβάλλω κόσμο. Δεν θέλω να μ' αγαπάνε όπως θες εσύ. Δεν έχω αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Καμία σχέση, αλλά ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε την κοπέλα. Η κοπελίτσα εκεί πέρα, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ευγενική. Τι επάγγελμα πιστεύεις... είναι. Τι επάγγελμα πιστεύεις κάνει. Για σένα λέει. Μας πρόσεξαν. Τι πιστεύεις ότι σπουδάζεις? Θα έλεγα ψυχολόγος. Ψυχολόγος, ναι. Τέλειος ή? Γερμανική φιλολογία. Να δούμε ποιος θα είναι πιο κοντά, έτσι. Okay, ωραία, ναι. Φιλόλογος. Τέλεια. Μας ξεφτύλισε. Παράκα, μας πήγε. 3-0. Έβγαλε το φερμουάρ και έβγαλε το στραπών έτσι. Περίμενε. Οφθαλμίατρος αυτό. Μισό. Σπουδάζεις ή τελείωσες? Είμαι στο τσάκ. Είσαι στο τσάκ. Και αριστερή. Είμαι στο τσάκ. Είχα μπλέξει λίγο με τα ΕΑΞΕΣ, πώς να πω. Και πόσο... Περίμενε τώρα, γιατί εγώ έχω άλλα... Με τι θα ασχοληθείς? Μπράβο. Τώρα θέλω να γίνω ηθοποιός. Τώρα κούμπωσε. Πόσες φορές σου είπαν καλά έγραψες τόσες χιλιάδες μόρια για να ασχοληθείς με την τέχνη? Στο πρώην τα ήπειρε αν είναι παδά πέρασε μηχανολόγος. Εντάξει, οκ. Okay, άρα το πιάσαμε το θεωρητικό, την κλίση στο θεωρητικό την πιάσαμε από το αυτό, αλλά... Εν μέρη τώρα, τι να σου πει τώρα. Είναι και ο παδός σου, τι να σου πει. Καλά κι εγώ, αυτή προσπαθεί να χρυσώσει το δικό της χάπι, εγώ το δικό μας. Αποτύχαμε και οι δύο, δεν έχει... Respect. Λοιπόν. Βρε, πάρ' το πτυχίο τώρα και... Πάρ' το εσύ το πτυχίο. Τι θα λέμε στο χωριό. Λοιπόν. Το παιδί εκεί πέρα που μοιάζει λίγο με τον τέτοιο να, με τον... Ετοιμάσου. Έλα. Γιατί δεν θα πει Nick Cave, Freddie Mercury. Εμένα μου θύμισε αυτό που... Συγγνώμη, θα ανασύρει έναν στάρ βιντεοτενιών του 80, το οποίο θα το λένε Παπαρλαλέλα, ξέρω κάτι τέτοιο, και θα έχει παίξει σε μια ταινία που λέγεται «Το χταπόδι αγάπη μου», ας πούμε. Και θα είσαι μηχανικός που θα φτιάχνει παπάκια. Δηλαδή, πρόσεξε πώς θα σε προσβάλλει τώρα. Όχι, όχι. Εμένα μου θυμίζει αυτό που λέει κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο, όπως λέγεται ο Πασχαλίδη. Α, το Πασχαλίδη, ναι, θυμίζει Πασχαλίδη. Ναι. Θυμίζει λίγο Πασχαλίδη. Φοράει και αυτό το τζιν εδώ, το τέτοιο. Και σίγουρα δεν είσαι τόσο μαλάκας όσο ο Πασχαλίδης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, λες μουσικός. Επάγγελμα, Στέλιο.
Είναι τόσο φυσιογνωμιστικό αυτό που είναι λάθος. Μια χαρά. Τι ωραία, θα πω ότι είναι κλέφτης φορτηγών. Καλά ωράρια. Δεν έχει ένσημα, αλλά τώρα με την κρίση ποιος να δουλέψει. Τώρα με την απαγόρευση υπάρχει ένα θέμα το βραδινό, αλλά εντάξει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλά, κάθε δουλειά, κάθε πόρτα και σταυρός. Χαρούλη. Ναι, δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου από το μουσικό, ας πούμε, τον μπασίστα. Μπασίστας, ναι. Ναι, ψήθηκε η άλλη και ταυτόχρονα δεν ψήθηκε η γκόμενά του. Πόση διαφορά έχει να πεις μπασίστας με το μπασίστας στην Παπαρίζου? Έχει περίπου 1,000 ευρώ διαφορά. Ανεβαίνουν οι μετοχές του Χάρου. Τρελαίνονται όλοι. Είναι και αστείος. Θέλω να παίξω με αυτό το μυαλό. Δεν θα χύσεις, δεν θα χύσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι... Από τον ήχο πάρε. Μαθηματικός. Μαθηματικός. Δώσε μας. Και αστείος. Είναι και αστείο. Έχει γκόμενα δίπλα, αλλιώς θα σου έλεγα. Τι είσαι? Αποθηκάρης. Κλέφτης φορτηγών, ρε φίλε. Κλέφτης φορτηγών. Αυτό... Αλήθεια. Γι' αυτό είσαι στην αποθήκη, γιατί έχεις μάθει τα μαθηματικά κόλπα του να κρατάς... Τι έκανε, τι? Έπεσε μπάζο πριν 15 χρόνια. Πιάνει. Και αδειάζει φορτηγά το βράδυ. Ξέρω, αποθηκάρι. Εδώ θυμάσαι το πρώτο στα βούτυρα, στο τι διαμάντι. Αυτή τη στιγμή αυτή η κοπέλα είναι αυτό για μας. Δηλαδή απλά τον έδωσε. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να πει. Λοιπόν, δεν θέλει να πει τη δουλειά του, αλλά ο πατέρας του. Και είμαστε τι διαμάντι μας. Πάμε. Το επόμενο ήταν από αυτό, sorry που λέει, να βρεις και άκυρες συνδέσεις. Τύπου ξέρω έναν μαθηματικό, που είναι πιο μακρινό, αλλά. Λοιπόν, πάμε σε άλλο. Θα το συνεχίσουμε αυτό. Πάμε. Ένας ακόμα. Το παιδί πίσω από τον μπαρ, τι δουλειά κάνει? Μπαρμαν. Όχι, τώρα να πάρουμε... Τα σκουλαρίκια πάρε. Α, τα σκουλαρίκια, ναι. Λοιπόν, Στέλιο. Καλά. Η φίλη είναι αυτή. Λοιπόν. Ένα αστείο του Δούκογλου, πάρα πολύ ωραίο αστείο, που λέει... Είναι αυτό μου θύμισε τώρα αυτή η κοπέλα που είπε καλά. Που είναι που πας για μπάνιο με γκόμενες και λες στην τύπησα, έλα να μπούμε, και πάντα πετάγε τη φίλη και λέει δεν μπορεί. Το έχει ταχθεί αυτό. Γιατί δεν μπορεί. Έχει περίοδο. Επειδή έχει περίοδο. Και έχει το act out του Δημήτρη, φτάνει στο τελευταίο. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει το Δούκογλου. Καταπληκτικός κομικός, αλλά έχει ένα observé surreal, το οποίο είναι σε άλλα επίπεδα, ας πούμε. Έχει κάνει πλυντήριο με τάσεις φυγής φροηδικές, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι το πλυντήριο στο στύψιμο λέει θα φύγω. Και μετά το κλείνει λέγοντας αύριο. Δημήτρης, όπου τον βρείτε να παίζει, είναι φοβερός. Το κλείνει στο δεν μπορεί και μετά όσο. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Και σου πει δεν μπορεί. Είναι ένα act out που θα έκανε μόνο ο Δούκογλου, ρε παιδί μου, σαν κωμικός. Act out λέμε όταν λέμε το αστείο και μετά σας δείχνουμε τι εννοούμε. Αυτό λέγεται acting out. Αναπαράσταση. Ηθοποιός κατέβασε download. Όχι, ρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνουν, είναι άλλη γλώσσα. Όχι, αλλά αυτή θέλει να μαθαίνει. Α, ηθοποιός. Λες, νόμιζα εμένα κράζεις που εξήγησε. Ποιος είναι αυτό το θέλει βόλτα με κλεμμένο αμάξι. Είναι αυτά τώρα, είναι πάνω στην κάβλα. Ας λοιπόν. Ετυλίνει. Λοιπόν, τα σκουλαρίκια, θα σου πω ότι επαγγέλλονται τώρα. Λοιπόν, έχουν τελειώσει αρχιτεκτονική, αλλά αυτή τη στιγμή... Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, όχι θα σου πω, επειδή την τελείωσαν στη Γαλλία, και όταν γύρισαν εδώ, δικατσά δεν... Έχω σε δεκατσά μέσα στα σκουλαρίκια. Την γραφειοκρατία. Οπότε τώρα κάνει, έχει δικιά της γκαλερί στο Κολωνάκι. Δικιά της γκαλερί στο Κολωνάκι. Χάρη. Μπασίστας. Τρελαίνω μου με χαρούλη. Το δούλευε. Ώρα πάει. Γιατί το είπα και με delivery και με όλα. Αυτό, άμα βλέπεις, αυτό είναι η κομμωδία. Άμα πεις τώρα ποια θέλει να μπει Χαρούλη και χειροκροτάνε, παίρνει τα πάνω σου μετά. Είναι, γίνεται χαμός μετά, δεν είναι. Λοιπόν, μπασίστας θα το αγοράσω. Εγώ θα πω, έχει δικό της μαγαζί. Είναι λογίστρια.
Έπαιξα και εγώ δώσε με το μας. Ψυχολόγος. Λακάν. Ψυχαναλήτρια ή ψυχολόγος. Συστημική. Συστημική, τι θα σου. Κλειτοριδικές είναι αυτές. Δεν τελειώνουνε. Για ποιο λόγο. Γιατί θέλουν σύστημα. Ναι, οι κλειτοριδικές ψυχολόγοι είναι αυτοί που πας να τελειώσεις και σου λένε θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν τελειώνουν. Έτσι τις λέω εγώ που έκανα 10 χρόνια ψυχανάλυση, με συγχωρείτε. Εκεί που είσαι επανακλήσει η συνεδρία, είσαι με τα έντερα έξω, λες. Τώρα, περίμενε, γιατί θα έρθει προσβλημένο το δικό μου. Γιατί 10 χρόνια ψυχανάλυση πριν πώς ήσουν. Μισέ, τα πήγαμε πολύ παλιά. Ψάξαμε πολύ. Ψέψαξες. Εντάξει, ήταν δύσκολη η δικιά μου. Η ψυχανάλυση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί για πάρα πολλά χρόνια αρνιόμουν να πάρω χάπια. Okay, λόγω. Για την κατάθλιψη. Για κατάθλιψη. Και για γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Πίστευα πολύ ότι ξέρεις, θα με βοηθήσει. Η ψυχανάλυση είναι πάρα πολύ καλή αν έχετε λεφτά και χρόνο. Δηλαδή είναι λίγο αστικής. Δηλαδή, ναι, γιατί τώρα, κοίταξε, όταν έχεις να λύσεις πολύ πρακτικά προβλήματα στη ζωή σου, δηλαδή δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου γιατί παθαίνεις κρίση πανικού, θα πάρεις χάπια. Μα τα χάπια δεν υποκαθιστούν. Δεν είναι, δηλαδή εννοώ ότι η ψυχανάλυση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται να μην είναι νορμοθυμικός. Επίσης, όσο και να παλέψετε, δεν θα βρείτε ποτέ απαντήσεις. Αυτό είναι η αρχή. 10 χρόνια εμπειρίας θέλω να πω. Ναι, δεν πρόκειται να απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ασυνείδητο. Γιατί το ασυνείδητο δεν το ξέρει κανένας. Λέει ο Φρόιντ ότι το όνειρο είναι η βασιλική οδός για το ασυνείδητο και διάφορες τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, του Φρόιντ. Αλλά τώρα τι, θα βασίζεσαι στα όνειρά σου ότι είδα να πετάω και αν έχεις μια λίμπιντο η οποία είναι αυξημένη. Μπούρδες. Κοίτα όμως, υπάρχει νευρολογικό στοιχείο. Δηλαδή είναι πιο πιθανό με imaging και MRI να καταλήξει το τι είναι τα όνειρα παρά στο. Με το... Ρε αγάπη μου τώρα η κοπέλα, τι περιστατικά έχει, τι συνεδρίες κάνει. Από αγάμητες νοικοκυρές και από ανθρώπους που δεν τους νοιάζει η ζωή τους και λένε «Α, έχω ένα πρόβλημα». Συστημική δεν είσαι. Μπορεί να έχει οικογένειες που πέθαναν παιδιά, ρε μαλάκα, μέσα. Τι λες και σόπα καημένο. Τι μαλάκα, Θεέ. Ότι θα πάει η μάνα του Φίσα να μιλήσει για ότι πέθανε ο Παύλος. Τι λες τώρα, η γυναίκα είναι... Όταν έρχεσαι σε κάτι πολύ δύσκολο, όπως να πεθάνει το παιδί σου, ας πούμε, είναι, πώς να σου πω, δημιουργείς μέσα σου άμυνες οι οποίες δεν τις φαντάζεσαι καν. Ναι, okay. Τώρα δες, ας πούμε, η μητέρα του Φίσα τι αγώνα έχει κάνει. Μην νομίζω ότι έχει κάνει αγώνα μόνο και μόνο γιατί είναι αντιφασίστρια. Όχι, λειτουργεί θεραπευτικά όλο αυτό, προφανώς. Προφανώς αυτό δεν έχει να κάνει. Πάει γιατί ψάχνει κάθε φορά το παιδί της. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτό, καλά, πέρα από το ότι τώρα ψυχολογούμε μια γυναίκα που είναι σύμβολο. Τέλος πάντων, ναι, αλλά ναι, ρε, παιδί, ας τα πάρουμε με ένα αυτό αλάτι, ας πούμε, από πάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και καλά κάνει, αλλά στην τελική. Παιδιά, το βίντεο που ανακοινώνεται. Πώς το λένε, η ετοιμιγορία τέλος πάντων και βγαίνει έξω. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το δω. Βάζω τα κλάματα στεγνά, δηλαδή δεν μπορώ να το δω. Τι είπε όταν βγήκε όμως η γυναίκα, τώρα, Παύλο νίκησε. Παύλο νίκησε. Δηλαδή, ναι. Και εγώ κάνω μια ανάγνωση. Αυτό η οποία μπορεί να είναι εντελώς λάθος. Το δεύτερο είναι σήμερα φεύγοντας που απλά βγήκε από το αμάξι και είπε μια δίκη για τον Ζακ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Σαν άνθρωπος, αλλά έχει καταλήξει στο να κατανοεί πλήρως πλέον τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που ναι, την ένοιαζε πλέον ναι, να πει ως τελευταία της λέξη ήταν τώρα μια δίκη για τον Ζάκη. Ναι, ναι. Πάλι το διαβάζω και την είδα να τη ρωτάω στο αμάξι, απλά έκλεισα το βίντεο, μου ερχόταν πάλι τα. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω αυτή τη γυναίκα ούτε σε βίντεο. Δεν μπορώ. Η αγάπη της μάνας είναι πάντα σοσιαλιστική. Τι λες, μωρέ μαλάκα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Η αγάπη με την οποία αναγνώνει Μάγδα Φίσα την κοινωνία και τα θύματα της ρατσιστικής βίας είναι πάντα μητρική αγάπη. Ναι, οκ. Okay. Κατάλαβες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι... Έτσι το μεταφράζει αυτή η γυναίκα μέσα ναι, της. Okay. Δηλαδή, είναι... έτσι έχει κουμπώσει. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Σε αυτήν, ναι, αλλά έχει μαμάδες οι οποίες είναι απέσιες. Ναι, δηλαδή, εντάξει, λέω, για τη συγκεκριμένη, λέω. Για τη συγκεκριμένη, λέω. Η αγάπη της μάνας για τη Φίσα είναι πάντα σοσιαλιστική, είναι πάντα για τον κόσμο, είναι πάντα για τον λαό. Δηλαδή, όταν λέει στον κόσμο που έρχεται έξω από το εφετείο του παιδιά μου ότι. Ναι, εντάξει. Έχασε ένα το παιδί και κιόλα. Ναι, μα αυτό σου λέω. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη και γι' αυτό χωράει τους πάντες, ας πούμε. Προφανώς. Αν και να σου πω για μια στιγμή φοβήθηκα γιατί νόμιζα ότι θα πεταχτεί ο Χάρης και θα πει η αγάπη της μάνας είναι μπασίστας. Θα λέω το φοβήθηκα 10 χρόνια τώρα. Θα κάνω callback αυτό το επεισόδιο συνέχεια όλη την ώρα. Τώρα σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε, είναι βλακίες. Μίτσο, γιατί σε λέμε τίγρη. Θα σου πω. Γιατί... Εσείς το ξέρετε αυτό.
Ότι είναι ο τίγρης του stand-up. Αν είναι πολύ εσωτερικό του κλάδου, δεν ξέρω. Αλλά ο Βίρονας είναι πάντα. Δηλαδή, το λέγουμε πάρ' τον τίγρη. Και είναι ο τίγρης. Και κάπου έχω. Ναι, χύνω. Κάπου έχω. Κάπου έχω ένα. Παίζει με το μυαλό μας απλά. Δεν ξέρω τι θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί έκανα τον ήχο μπουέ και μπορεί να τα συνδέσουν. Φοράς μάσκα, δεν βλέπω. Αυτό οργασμικά εγώ κάνω μπουέ. Η πρώτη ταινία του Βούλγαρη. Η πρώτη ταινία του Βούλγαρη ήταν μια μικρού μήκους ταινία τη δεκαετία του 60 που λεγόταν Ο Τζίμις ο Τίγρης. Ο Τζίμις ο Τίγρης στην παλιά Αθήνα ήταν ένας μασίστας. Ο οποίος παλιά, τη δεκαετία του 60. Μήπως ήταν ένας μπασίστας. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Οπότε το πρώτο μου email, το πρώτο email που έκανα ήταν Τζίμις ο Τίγρης. Τζίμις ο Τίγρης, yahoo.gr, ήταν το πρώτο mail μου. Και με αυτό με θυμάται ο Βίρονας, γιατί γνωριζόμαστε ναι, 12 χρόνια, ας πούμε. Αλλά ήταν από αυτή την ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, ασπρόμαυρη, να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει. Είναι η πρώτη ταινία του Βούλγαρη. Μια μικρού μήκους, παίζει ο. Κάνει τον Τζίμι τον Τίγρη, αυτός ο. Πώς το λέγανε αυτό, τον ηθοποιό, τον Έλληνα. Το Alien. Έλα ρε μαλάκα που γελούσε έτσι. Αυτοί συνεννοήθηκαν τώρα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έλα, όλοι το καταλάβανε, όλοι το καταλάβανε. Ποιος? Σπύρος Καλογύρου. Ο Σπύρος Καλογύρου, μπράβο. Τι φρούς είσαι, ρε πάρα πολλές γνώσεις στο παιδί. Είναι πολύ καλά, αυτός κάθεται στο Google και τα κάνει. Ένα χειροκρότημα στο παιδί, μπράβο. Ο Βίρονας είναι μπασίστας. Ο Βίρονας είναι, ναι. Πώς βρεθήκαμε εδώ. Το πήρε από τον παππού του κι αυτός. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντα. Ο παππούς του έπαιζε το παλιό το μπάσο. Το παλιό, λέει ο μάλλον. Το κόντρα μπάσο. Λες και πήραν το κόντρα, το γύρισαν, του βάλανε ένα φύλλο. Τώρα έτσι θα το παίζουμε. Είναι το μοντέρνο. Μαλάκα. Το παλιό είπε ρε μα. Το παλιό εννοώ το jazz bass. Ναι. Το κοντρα bass. Είναι όργανο πριν από τον πολιτισμό ρε. Έλα τώρα, θέλω να μας κάνουν ερωτήσεις, έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, πάμε. Έχουμε maximum 20 λεπτά και έχουμε και ένα Netflix corner. Οπότε πάμε. Καλά μη χαίρεστε, μαλακές δεν έχουμε. Αλλά ερωτήσεις. Για οτιδήποτε φαντάζομαι. Σίγουρα. Παιδιά, αλήθεια, επειδή δεν θέλω να τα μοντάρω αυτά τα επεισόδια, επειδή είναι live και κουράζομαι, ας σηκώσει κάποιος. Εγώ λέω να τους ρωτάμε εμείς. Εσύ επιμένεις. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει τώρα αυτοί. Οι άνθρωποι ήρθαν να γελάσουν, περνάνε καλά. Μισές θέλουν να πηδήξουν το χαρούλι. Δεν θέλουν τώρα να μάθει τώρα η κοπέλα για μένα. Φυσικά, στα αρχίδια της, ούτε για σένα θέλω. Ναι. Δεν τα έχω κόψει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Παίρνω 3 χρόνια. Σήμερα πάλι πήγα και πήρα από το. Μου είπα στον ψυχολόγο μου, στον ψυχιάτρο μου, να μου κάνει μια άειλη συνταγογράφηση. Και πήγα και πήρα σερτράλ. Παίρνω σερτράλ των 100. Τι είναι αυτά? Παλιότερα έπαιρνα. Είναι τα γενώσιμα του Ζολόφτ. Οκ. Γιατί σκατά. Τι εννοεί. Δεν έχει τίποτα. Ψυχολόγο είσαι και εσύ, ψυχιατρό, τι είσαι. Ζολόφτ, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό το Άρα Ζολόφτ. Υπάρχει ένα πιο φθηνό, το Σελτράλ, το οποίο μπορείς να πάρεις αυτό. Μόλις έμαθες πώς θα σώσεις την τσέπη. Πολύ καλό το Ζολόφτ. Πολύ καλό το Ζολόφτ. Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει. Τι είναι το Ζολόφτ? Με Μπακάρντι είναι ό,τι είναι. Ό,τι Μπακαρντάκι και Ζολόφτ είναι κομπλέ όλο. Παιδιά, κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Δεν, μην πιείτε αλκοόλ με αντικαθλητικά. Λοιπόν. Εντάξει, δεν λέμε για το ένα ποτό που πίνεις, μιλάμε για το συστηματικό. Το συστηματικό, ναι. Και τι, λοιπόν, τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Δεν έχω σταματήσει τα αντικαταθλιπτικά. Έχετε τέτοιου είδους απορίες περί φαρμάκων, ψυχικής υγείας, οτιδήποτε? Social waste, μπλουζίτσα. Σε ψήνουν εσένα, τι θα αρέσουν, αυτοί οι γκόμενοι θα αρέσουν. Αυτοί οι γκόμενοι κατευθείαν, όχι αυτές οι μπάντες. Μα δηλαδή, δεν βλέπεις η κοπέλα. Δεν μπορεί να βρει μια αντίστοιχη μπάντα το social waste. Πάει κατευθείαν στον γκόμενο. Δεν ξέρει καν αν η κοπέλα είναι ετεροφιλόφιλη, ας πούμε. Η κοπέλα θέλει αγρότες, εργάτες, φοιτητές. Αυτό θέλει. Θέλει λίγο την εργατιά, το ροζιασμένο χέρι. Θέλει να βγαίνει ραντεβού με άντρα, να το βλέπει το χέρι και να λέει αυτό το χέρι έχει σκάψει μύτη. Έχει μπει μέσα. Μόνος του, έτσι. Ωραία, θέλω να, social way, θέλω να μου πεις τα 5 πράγματα που κοιτάς έναν άντρα, αν είσαι ετεροφιλόφιλη. Τα 5 πράγματα. Το ναι που τώρα, πάει, θα τον σκοτώσω ή στο ναι είμαι ετεροφιλόφιλη.
Είναι. Φαίνεται. Social waste. Τι. Παιδιά, δεν ήξερα ότι ο Δημήτρης είναι ο πιο ακραίος φυσιογνωμιστής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είχε την ίδια πατέρα εδώ πέρα, θα του πήγαινε. Πας καλά. Εδώ θέλει, σου λέει η κοπέλα, βγαίνει με μπλούζα social waste γιατί είναι αγόρια, μιλήστε μου για την επανάσταση. Θέλει. Τη αρέσει. Γι' αυτό τι, όσοι ακούνε social waste είναι. Θέλει, ρε παιδί μου, είναι ρομαντική. Είναι ρομαντική. Τη αρέσει αυτό η επανάσταση, η κουλτούρα, να είναι ο άλλο έξω. Θα τον σκοτώσω, δεν υπάρχει. Πες. Πέντε πράγματα που κοιτάς σε ένα αγόρι. Ότι δέκατη που έχεις μάθει τα μούτρα του. Τι λες, μωρή, και εσύ. Προσπαθώ να σε σώσω τόση ώρα, μου φαίνεται. Θες να σε ρίξουμε στο πηγάδι και σένα. Την πρώτη φορά που το βλέπω. την πρώτη. Υπάρχουν τρία στάδια, ξέρεις. Αν το δω στο μετρό, δεν κοιτάω. Μπορεί να τον προσβάλλω. Αν τον ξαναδώ όμως και βγούμε στην ίδια στάση, πρώτα κοιτάω παπούτσια. Τι. Όχι, γενικά. Γενικά. Ψηλός. Τσεκ. Πέσαμε από τα σύννεφα όλοι. Δεν θέλω να κρίνω, δεν θέλω να κάνω body shaming, αλλά να μην είναι και κοντός. όχι στο ύψος μου, τι να το κάνω. Άρα, να περίμενε. Ξαπλώσουμε μαζί και να χτυπάνε τα πόδια του εδώ στη γάμπα μου. Δες πώς σας ταυτιστήκανε, μην αγώνεσαι. Εντάξει, δεύτερο να έχει θήκη για τον μπάσο του, αυτή εκεί πάνω. Το δεύτερο, αγάπη μου. Άμα δεν βγάζει, έχω λείπασμα μαζί μου και του. Σου λέει η κοπέλα, θέλει μια ωριμότητα στον άντρα. Τη αρέσουν λίγο να έχει λίγο τσιμπημένο ουρικό. να μυρίζει λίγο χοληστερίνη. Τώρα με τα παιδάκια τι να κάνει. Θέλεις λίγο να είναι λίγο ματσούρ, να είναι λίγο μίλφ. Δίλφ. Δίλφ, λίγο δίλφ. Τρίτο. όχι και πιο. Ναι, πάμε, ναι. Αυτό τι σημαίνει, γιατί για κάποιους το χιούμορ. Για κάποιους. Ναι. Α, μπράβο, ωραία. Άρα να ακούει η μαρμελάδα, παιδιά, να πενέψουμε λίγο το σπίτι μας. Εντάξει, έπρεπε να γίνω οικονομολόγος. ναι, να έχετε το ίδιο χιούμορ. Δεν είναι λίγο έξυπνος. Αλλά όσο πρέπει, όχι. Όχι και πολύ. Όχι και πολύ. Μισό, τώρα μας είπες. Δηλαδή να τον πάω στη μάνα μου και να, να της πω κοίτα τι έπιασα. και να μην το καταλάβει. Μη σου σκάζει το διδακτορικό στην κβαντομηχανική, ας πούμε, και δεν μπορεί να μιλήσει. Ας πούμε, αυτό εννοείς. Το να είναι. Ναι, okay. Μη λύνει και κύβο του Ρούμπι, ξέρω εγώ. αυτό είναι τρία Google search, δεν είναι κάτι. Εντάξει, εκεί. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Είναι το. Να είναι λίγο έξυπνος και είναι τρία, τέσσερα έχει πει. Είναι πολύ έξυπνος ο Δημήτρης. Δεν έχει μουσια. Τα είχε, τα ξύρισε. Τίποτα είπε, από αυτά δεν είπε έχω. Θέλει να φυτρώνει, δεν είπε να έχει, είπε να βγαίνει. Δεν είπε, είπε να. Γενικά τίποτα δεν έχω από αυτά που είπε, ούτε έξυπνος είπε. ούτε χιούμορ έχω ιδιαίτερο. Για πες το πέμπτο. Καριέρα ως κωμικός, τι είναι. Α, είναι προδομένη, είναι προδομένη. Έχει πονέσει. Αυτό που ποιος δεν είναι, παιδιά, θέλω να καταλάβεις, από 10 χρόνια ψυχανάλυση, αυτό που έμαθε αυτός ο άνθρωπος είναι να λέει ο άλλος μια λέξη και να το κάνει χαρακτηριστικό. Όταν σου λέει θέλω να είναι ειλικρινής, τι είναι αυτό το... Μαλάκα, είναι σαν να σου λέω ότι μου αρέσουν οι μπάμεις και να μου λες, α, είναι βίγκανο να το λέτε, είναι βίγκανο. δηλαδή δεν έχει, δεν βγάζει νόημα. Ωραία αγάπη μου, έχεις πονέσει αυτό. Είναι και αγάπη του τώρα, τελείωσε. Έχει πονέσει, έχει προδοθεί. Τώρα ξέρεις ποια είναι η επόμενη, παίζουν 5 φορές που έχεις πονέσει και ξεκίνα. Όταν η μάνα μου πήρε κομωδίνο, δεν το είδα, χτύπησα το μικρό δαχτυλάκι, πόνεσα πάρα πολύ. λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο για να είμαστε νόμιμοι, γιατί έχουμε και αυτό. Οπότε, Netflix Corner, προτιμάμε τους καλεσμένους να εκμεταλλευόμαστε όλο το φάσμα. Το φάσμα των γνώσεων. Ο Δημήτρης έχει τελειώσει σκηνοθεσία στη Σταυράκου και έχει δουλέψει και χρόνια στην ΕΡΤ γυρίζοντας ντοκιμαντέρ. Οπότε, θεωρούμε ότι μάλλον αυτό είναι πιο ενδιαφέρον από το να πάμε να μιλήσουμε για μια ταινία. Okay. Οπότε σκεφτήκαμε πολλά πράγματα, τύπου ταινίες που μας ανάγκασαν να δούμε εγώ στο θέατρο, αυτό στη Σταυράκου, αυτό στη σχολή πληροφορικής, γιατί συμβαίνει αυτό, παιδιά, μην νομίζετε. Tutorials έβλεπα, δεν είναι.
Khan Academy και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι έχεις μια πολύ ωραία ιστορία με ένα ντοκιμαντέρ. Έχω πάρα πολύ ωραίες ιστορίες με τα ντοκιμαντέρ. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος στη ζωή μου. Έκανα 4-5 χρόνια. Ήμασταν σε μια εταιρεία παραγωγής που δουλεύαμε για την ΕΡΤ. Τι έκανες εκεί? Α, πήγες να το πεις, συγγνώμη. Όχι, όχι. Ήμουνα σε μια εταιρεία παραγωγής που σκηνοθέτης ήταν ένας από τους σημαντικότερους. Μετά από μια πολύ μεγάλη γενιά ντοκιμαντεριστών, όπως ήταν ο Θεός, όπως ήταν ο Τορνές και αυτά, ήταν ο Γιάννης Ολάμπρου σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος έτσι, ντοκιμαντεριστής και με πολύ καλή οπτική, που έμαθα και πάρα πολλά, ξέρετε, γιατί είναι πάντα πολύ σπουδαίος στη ζωή να έχεις ένα δάσκαλο και να το μάθεις. Στη δουλειά μαθαίνεις, δεν στις σχολές. Ναι, και αυτά μαθαίνεις βασικές αρχές, όταν βγαίνεις στη δουλειά και είσαι ο Χριστός. Και μαθαίνεις και πάρα πολύ και από τους άλλους, ξέρεις. Ναι, όταν πάντα έτσι. Ναι. Γνώση είναι. Τι έκανες εκεί? Ξεκίνησα να κάνω βοηθός οπερατέρ, δηλαδή ρύθμιση στις μηχανές, τα φίλτρα, να στήσω. Τεχνικά πολύ, δηλαδή θέματα. Ναι, ναι. Πολύ τεχνικά πράγματα. Και έφτασα μέχρι και βοηθός σκηνοθέτη. Δηλαδή έκανα πολύ και κάποια ρύθμιση σεναρίου και να κάνω και. Είχες δική σου καρέκλα? Όχι, δεν είχαμε καρέκλες, γιατί κάναμε direct. Κάναμε direct cinema, direct ντοκιμαντέρ, που σημαίνει ότι πάμε εκεί πέρα, δεν κάνουμε ούτε ρεπεράζ, ούτε τίποτα. Σκάμε με τις κάμερες και τραβάμε ό,τι βλέπουμε. Α, δεν το κουπάρεις, είναι real όλο όπως είσαι όλο, και μετά όλο, στο μοντάζ το φέρνεις. Το οποίο είναι δύσκολο, έτσι, είναι γιατί έχεις υλικό δύσκολο, και πρέπει να διαλέξεις αφηγηματικό άξονα μέσα από ανθρώπινες ιστορίες που δεν έχουν. Και το βγαίνει ουσιαστικά η αφήγηση στο ντοκιμαντέρ έβγαινε μέσα από το υλικό που έχεις. Είναι πολύ δύσκολο είναι αυτό. Είναι πολύ. Τύπου και το Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση. Είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι. Βέβαια για πάρα πολλά ντοκιμαντέρ συνεργαζόμασταν με τον Κωνσταντίνο τον Πλάθρα, ο οποίος ήταν ένας σεναριογράφος, παύλα δημοσιογράφος, παύλα σκηνοθέτης. Παύλα death metal, γιατί μπλόδρο! Καταλαβαίνετε πώς πάει. Παύλα μπασίστα. Τέλος πάντων, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος επίσης. Όλη αυτή η κουλτούρα. Ζει, τι ήταν? Όταν ήμουν εγώ. Όταν τον ήξερε ο Δημήτρης. Όταν ήμουν εγώ στην τέτοια, τώρα δεν τον έχω χάσει. Δηλαδή, αυτό που σκέφτεται ο Δημήτρης είναι μήπως έχασε την καλλιέργειά του από εκεί και πέρα. Τα σαλιγκάρια, ναι. Όχι, ποιες το ποτό σου. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια παρέα ανθρώπων η οποία ήταν πάρα πολύ ένθεοι. Ήταν χριστιανοί με έναν πολύ αριστερό τρόπο, ρε παιδί μου. Ο Κωνσταντίνος ο Μπλάθρας έβγαζε και μια εφημερίδα Χριστιανισμός και Δημοκρατία, κάτι τέτοιο. Ήταν γενικά η κουλτούρα τους πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω πάρα πολλές ιστορίες από τα ντοκιμαντέρ και τέτοια, να σας πω. Γιατί μου είπε ο Στέλιος μέσα, ρε παιδί μου, αν θες να μοιραστείς κάποια. Γιατί εγώ... Έτσι ακριβώς το είπα. Αν θες, Δημήτρη μου, να μοιραστείς κάποια έτσι σε μια ιστορία του ντοκιμαντέρ. Και μου λένε, λοιπόν, είχα ένα με ένα χταπόδι ένα μουνί, αυτό θα πω. Ωραία, Μίτσο. Εγώ πάντως, πριν ξεκινήσω να πες την ιστορία αυτό, είσαι ένας άνθρωπος που αυτό ξεκίνησε με αυτά τα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και ακούγονται, ρε παιδί μου, σημαντικά και δύσκολα και όλα αυτά, που το λες καλλιέργεια και τώρα μιλάς για καλλιέργεια ούρων, ξέρω εγώ. Μιλάς για τα τριγλυκερίδια και το ουρικό ξύ. Ναι, γιατί κάθε φορά πρέπει να φέρνουμε το δικό μας χαρακτήρα. Πράγμα, το οποίο είναι μια εξέλιξη. Είμαι ένας καράβλαχος, δεν έχω και πολύ τέτοιο. Μην νομίζω ότι είμαι ένας καλύτερος. Πάντως είναι μια εξέλιξη, αυτό θέλω να πω. Είναι μια εξέλιξη, βέβαια. Λοιπόν, είχαμε πάει... Όχι, αφήνει ποτό, ετοιμάζεται. Θα ξαναπαραγγείλει. Όχι, θα σου πω γιατί είχε... Είχαμε πάει στην Τίνο, είχαμε πάει στην Πάτμο. Είχαμε πάει στην Πάτμο ένα Πάσχα να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για το σπήλαιο του Ιωάννη. Και είναι, όσοι έχετε πάει, όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και έτσι ζωντανό ενεργειακά μέρος. Τέλος πάντων, μέσα στο σπήλαιο του Ιωάννη έχουν χτίσει ένα εκκλησάκι, ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, έτσι πάρα πολύ κομψό. Υπάρχουν μέσα στο σπήλαιο τα μέρη που έβαζε ο Ιωάννης, ας πούμε, τα χέρια του, το κεφάλι του, τα μέρη που έγραφε. Λοιπόν, και μου λέει, σε κάποια στιγμή μπαίνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα στο σπήλαιο και μου λέει ο Γιάννης, πολύ χαμηλόφωνα, «Σε παρακαλώ, πάνε πάνω», γιατί αυτό ήταν μέσα, ανέβαινες, ας πούμε, 2-3 πατώματα, ας πούμε, «πάνε πάνω και πάρε τα φώτα πολύ ήσυχα». Για να στήσουμε το φωτισμό και να τραβήξουμε τον κόσμο που προσεύχεται. Μεγάλη Παρασκευή. Πω. Το setup είναι πολύ καλό. Oh,
Για όσους το ακούνε σπίτι αυτό, το κοινό μας λέει δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, ανεβαίνω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι στην Πάτμο το έπεσα πάρα πολύ σκηνοθέτης. Και όταν κοιμόντουσαν το συνεργείο Γιάννης και όλοι αυτοί, ο Τάκης ο Βούζας που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, εγώ έβγαινα το βράδυ από το ξενοδοχείο, πήγαινα στα μαγαζιά που μας βλέπανε ότι έχουμε με τις κάμερες και τέτοια, τους έλεγα ότι εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Και έπινα τζάμπα. Και ερχόταν αυτός που έχει το μαγαζί και μου έλεγε να κάνουμε εδώ πέρα ένα πλάνο. Και εγώ του έλεγα σου κάνω ένα βολ πλανέ. Ό,τι να είναι, του έλεγα Αλέξη, ό,τι να είναι. Και μου λέει ναι, ναι, αυτό θέλω, θέλω. Αυτό πότε ήταν, ποια εποχή? 2009. Συγγνώμη, θέλω να σε διακόψω να σου πω πριν είπες εκεί που ο Ιωάννης άφηνε το κεφάλι του και τα χέρια του. Εγώ απλά φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε. Είχε περάσει μια περίοδο. Μια περίοδο. Φαντάζομαι τη δυσκολία του να βγάλεις πρώτα τα χέρια και να μην ξέρεις πώς να βγάλεις το κεφάλι μετά. Έτσι, παπάγια. Το χτυπούσε και έπεφτε. Συγγνώμη, συνέχισε. Τέλος πάντων, είμαστε τώρα στο σπήλαιο του Ιωάννη. Να έκανε εικόνα σαν να βγάζει το κράνος, ξέρω έτσι. Σου λέω να είναι μαλακία. Και μου λέει ο Γιάννης, ο σκηνοθέτης, μου λέει Μήτρη, πάνε επάνω, πάρε τα φώτα, τα dendro light, πάνε πάρε και φέρε εδώ να στήσουμε. Λέω ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, πάω κι εγώ, ανεβαίνω πάνω, ας πούμε, παίρνω και παίρνω, κουβαλάω κάτι τρυπόδια για τα spotlight, κουβαλάω μια τσάντα 25 κιλά που ήταν τα dendro, ας πούμε, και τα κουβαλάω όλα μαζί και φεύγουν από εδώ πέρα κάτι. Κατεβαίνω με πολύ προσοχή και με το που μπαίνει μέσα στο σπήλαιο είναι πολύ χαμηλή η πόρτα και ακριβώς μετά την πόρτα έχει ένα σήμαντρο. Το οποίο το χτυπάνε. Οπότε μπαίνω έτσι μέσα στην κατάνοιξη της Μεγάλης Παρασκευής. Χτυπάει, μπαίνω μέσα και χτυπάει το κεφάλι μου στο σήμαντρο και κάνω «Γαμώ το Χριστούλη σου!» Και ακούγεται στο σπήλαιο «Γαμώ το Χριστούλη σου!» Μεγάλη Παρασκευή! Τουλάχιστον απάντησε κάποιος, είπε κάποιος αληθώς, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Δεν είπε κανένας τίποτα. Τίποτα, δηλαδή παίξανε. Έπαιξε ψυχραιμία. Ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης ήταν. Αλλά το καλύτερο. Το καλύτερο ποιο ήτανε. Με το που τελείωσε η λειτουργία. Ξαναχτύπησε. Έκατσε ο παπάς στα στασίδια έτσι. Και είπε, ούτε η Τουρκιά δεν το βεβήλωσε. Τέλειο. Θέλω να μου το συγκρίνεις με την αγωνία που νιώθεις όταν έχεις κάνει εξετάσεις αίματος. Ναι, πολύ. Ήταν πολύ. Όχι, σε εξετάσεις αίματος αγχώνομαι πολύ περισσότερο. Έχω πάει, έχω κλάψει μέσα σε αιματολογικά. Έχω λιποθυμήσει. Έχω φέρει πρώην μου να μου κρατάει το χέρι. Πολύ δύσκολο, πολύ. Αλλά με ξέρουν τώρα και με βάζουν μέσα σε ένα να ξαπλώνω γιατί έχω λιποθυμήσει δύο φορές. Και πάντα έρχεται μια καλούλα κυριούλα εκεί πέρα και μου κρατάει το χέρι και μου λέει δεν θα έχεις κάτι τώρα αφού φαίνεσαι και τα χυλάκια σου, μου λέει είναι πολύ καλό το χρώμα τους και μου κάνει έτσι και το ματάκι μου και λέει ότι είναι άσπρο και μια χαρά. Και με αγαπάνε πολύ και δεν έχω τίποτα. Όλα αυτά τα λέει για να βγει πιο άντρας ο Χάρης. Στα μάτια του κοινού. Όχι, ο Χάρης έχει ήδη. Φαίνεται. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσεις αυτό το πόντο. Για να καταλάβεις. Είπες δύο-τρία. Είναι αυτό που εκτιμάνε. Πρόσεξε. Μιλάει λίγο και ξέρει πολλά. Είναι αυτό που θέλει η social waste. Είναι για τέτοια θέλει. Και δύο-τρεις ακόμα που έχω δει. Χάρη, κλείσε το podcast. Λοιπόν, το κλείνω. Και όσο... αυτή εκεί πέρα που παίρνει ζωλό θέλει, Χάρη. Δεν είναι Χάρη. Πιστεύω, σίγουρα. Ναι. Ξεκάθαρα, ναι.
Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τίγρη. Το χάιντε μας τα αυτή. Και μπαίνει και το αγόρι εδώ με την κυρία. Εντάξει. Άμα θες κάτι πιο... Πιο, ναι, περιπετειώδες. Πιο λογοτεχνικό. Ναι, κάτι έτσι πιο... Έτσι, πιο αφηγηματικό. Θες να σκηνοθετήσεις την ερωτική μου ζωή. Θα ήθελα λίγο, θα ήθελα. Έχω 2-3 τσιφάτσες πολύ ενδιαφέρουσες. Θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Σε βάζανε κάτω, μαλάκα, πω καλά. Στο Animal Planet θα έπαιζε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Μαζί όπως πάντα ο Στέλιος Ανατολίτης και ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στοφορίδης. Δώστε το. Χάρης Ταρζάνος. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Α, συγγνώμη. Αυτό το λέω πάντα, αλλά δεν ξέρω αν... παιδιά, το μαγαζί. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά. Στην Ιωάννα, στην Ιουλία και στο Μάριο. Θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα αν δεν πεθάνουμε όλοι. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας με τον Δημήτρη Χριστοφορίδη. Όπως βλέπετε, ο τύπος είναι ανεξέλεγκτος. Είναι αδύνατο να το συγκρατήσεις, είτε κωμικά είτε εγκεφαλικά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα και με τα μέτρα που αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ, αδυνατούμε να κάνουμε άλλες παραστάσεις, αλλά το live δεν είναι ένα project το οποίο μπορεί να ακυρωθεί. Όταν μπορούμε πάλι με το καλό θα τα ξανακάνουμε. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ορφέα, στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος Νέγρη, ένα πολύ ωραίο μαγαζί, και σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν να γίνει αυτή η παραγωγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.